10 Ιανουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Θεοσεβίας της Διακόνισσας, του Άγιου Γρηγόριου Επίσκοπου Νήσης, του Άγιου Μαρκιανού και των Οσίων, Όσιος Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτινής, Όσιος Αμμώνιος, Όσιος Αντίπας ο Αθωνίτης, Όσιος Μακάριος ο Εκροσίας και Όσιος Παύλος ο Εκροσίας. Η Αγία Θεοσεβία έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Μερικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι η Αγία Θεοσεβία ήταν σύζυγος του Αγίου Γρηγορίου του Νήσης, η οποία πέθανε αρκετά νέα. Ωστόσο, ο Κύριλλος ο Πρώτος, Πατριάρχης Ιεροσολύμων, σε ένα γράμμα του προς τον Άγιο Γρηγόριο Νήσης, την αναφέρει σαν αδελφή του. Πάντως, αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος την αποκαλεί όντως ιερά το της Εκκλησίας κάφημα, το του Χριστού καλόπισμα, το της καθημάς γενεάς όφελος, την γυναικών παρησίαν και των μεγάλων μυστηρίων αξίαν. Η Θεοσεβία κοιμήθηκε ειρηνικά το 385. Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νήσης γεννήθηκε στη Νεοκεσάρια του Πόντου το 332 μετά Χριστόν και ήταν αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου. Παίρνει την ίδια μόρφωση με τον μεγάλο του αδελφό, ξεχωρίζει δε και αυτός για την ευφυΐα του, την επιμέλειά του και την φιλοσοφικότατη ιδιοφυΐα του και είχε χειροτονηθεί αναγνώστης. Ο Γρηγόριος νυμφεύεται τη Θεοσέβεια, πραγματικά αγία γυναίκα που γρήγορα την αρπάζει ο θάνατος. Ισχυρός χαρακτήρας καθώς ήταν δεν απελπίζεται και στα 40 του χρόνια γίνεται επίσκοπος Νήσης, σήμερα Νεμσεχήρ, μια κομοπόλεως της Καπαδοκίας. Οι Αριανοί όμως του έφεραν μεγάλες ενοχλήσεις. Αντιλαμβανόμενοι ότι στο πρόσωπό του η αίρεσή τους θα είχε σπουδαιότατο πόλεμο, σχεδίασαν να τον εξοντώσουν. Τον κατηγόρησαν λοιπόν ότι εξελέγει επίσκοπος αντικανονικά και σφετερίστηκε χρήματα της Εκκλησίας. Τις κατηγορίες υπέβαλε κάποιος με το όνομα Φιλόχαρης, όργανο των Αριανών, προς τον διοικητή του Πόντου Δημοσθένη, προς τον οποίο ο Μέγας Βασίλειος έγραψε και επιστολή. Για την κατηγορία της καταχρήσεως παρακάλεσε να γίνει ο έλεγχος για να δειχθεί η συκοφαντία για την αντικανονική χειροτονία, λέγει ότι η ευθύνη είναι δική του διότι αυτός χειροτόνησε και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι σωστό να δικάσει επί της υποθέσεως αυτής σύνοδος επισκόπων των οποίων η εκκλησιαστική θέση δεν ήταν σε κανονική τάξη. Η επίκληση του βασιλείου απέβη άκαρπη. Ο αυτοκράτορας Ουάλης ήθελε να αποφευχθεί το θέμα. Το 376 μετά Χριστόν ο Γρηγόριος καθερείται ερήμην από σύνοδο Αριανών επισκόπων του Πόντου και της Γαλατίας και ο Γρηγόριος καταδιωκόμενος αναγκαζόταν να πλανάται και να κρύβεται. Η περιπέτεια έληξε τον Αύγουστο του έτους 378 μετά Χριστόν όταν πέθανε ο Ουάλης. Ο Γρηγόριος επανήλθε στην Ίσα όπου του επιφυλάχθηκε θριαμβευτική υποδοχή. Κατά το φθινόπωρο του 379 μετά Χριστόν έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Αντιόχειας, η οποία συνήλθε ιδίως για την αίρεση του Απολυναρίου. Ο Σάρκα και Ψυχή αρνήθηκε τον ανθρώπινο νου, την ανθρώπινη ψυχή και θέλησε του Ιησού Χριστού ως στοιχεία διασπαστικά της ενότητάς του και αντίθετα προς την τελειότητά του και αντικατέστησε τα στοιχεία αυτά με τη Θεία Επενέργεια. Δίδασκε δηλαδή στην ουσία ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός ούτε τέλειος άνθρωπος. Πολλοί νόμιζαν ότι ο Απολυνάριος δέχθηκε την επίδραση της πλατωνικής και νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, αλλά το πιθανότερο είναι, καθώς πιστεύει ο Γρηγόριος Νήσης, ότι η αφετηρία στην χριστολογική του διδασκαλία είναι χωρίο επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής. Στη Σύνοδο ο Άγιος ανασκεύασε τις κακόδοξες θεωρίες του Απολυναρίου, επίσης η Σύνοδος του ανέθεσε αποστολή για την Εκκλησία της Βαβυλωνίας και με την ευκαιρία αυτή επισκέφθηκε και τους Αγίους Τόπους. Ο Θεός τον αξιώνει επίσης να γίνει το κυριότερο όργανό του στη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το 381 μετά Χριστόν στην Κωνσταντινούπολη και κατατροπώνει στην κυριολεξία τους πνευματομάχους του Μακεδονίου με τη μάχηρα που δίνει το πνεύμα και η οποία είναι ο λόγος του Θεού προς Εφέσιους. Στις συζητήσεις εκείνες ο Γρηγόριος ο Νήσης τόσο πολύ είχε διακριθεί ώστε ονομάστηκε Πατήρ Πατέρων και Νησαέων Φωστήρ. Ο δε Μέγας Θεοδόσιος τον ονόμασε στήλο της Ορθοδοξίας. Πέθανε ειρηνικά αφού άφησε πολύ αξιόλογα έργα, ερμηνευτικά, δογματικά, κατηχητικά, λόγους ηθικούς, εορταστικούς, εγκομιαστικούς, επιταφίους και έναν επιμνημόσυνο στον αδελφό του Μέγα Βασίλειο.
ημούσα Γρηγόριος ου νύσα θρόνος, ου πιερίαν, αλε δέμ σκηνήν έχει, Γρηγόριον δεκάτη θανάτου κνέφας, αμφεκάλυψεν. Ο Άγιος Μαρκιανός ήταν πρεσβύτερος και οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας. Οι προγονείς του κατάγονταν από τη Ρώμη. Ήλθαν όμως και εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος έδρασε επί αυτοκρατόρων Μαρκιανού και Πουλχερίας και επιλέοντος του Θρακός, δηλαδή γύρω στο 450 με 474 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Μαρκιανός είχε αρχικά προσχωρήσει την αίρεση των Ναβατιανών και αφού μετανόησε επέστρεψε στην πατρόα Ευσέβεια και δαπάνησε την περιουσία του στην ανοικοδόμηση και επισκευή ναών. Καταρτισμένος στα Ιερά Γράμματα διακρίθηκε σαν ιερέας και οικονόμος του Ναού της Αγίας Σοφίας. Η μέρημνά του για τους φτωχούς υπήρξε εξαιρετική. Επίσης με πρωτοβουλία του Μαρκιανού κτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Αναστασίας κοντά στον μικρότερο που υπήρχε και τον οποίο δόξασε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος με τους περίφημους λόγους του. Έπειτα πάλι με πρωτοβουλία του Μαρκιανού κτίστηκαν ο ναός της Αγίας Ειρήνης προς τη θάλασσα, ο κάτω από αυτή ναός Ισιδώρου του Μάρτυρα και ο ναός του Αγίου Στρατόνικου. Για αυτή του λοιπόν την ευλάβεια, για την πολλή φιλανθρωπία και ελεημοσύνη του και την ευσεβή χρησιμοποίηση της παιδείας του, η Εκκλησία τον κατάταξε μεταξύ των Αγίων της. Η σύναξη του Αγίου Μαρκιανού ετελείτο στο προφητείο του βαπτιστού Ιωάννου κοντά στην Κιμστέρνα, δηλαδή δεξαμενή της Μοκησίας εν της Δανιήλ, που ήταν κοντά στο ναό του Αγίου Μοκίου. Απήρεν ένθεν προς πόλου μέγα κλαίος, ο Μαρκιανός ου κλαίος καν γη μέγα. Ο Όσιος Δεομετιανός έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν γιος πλουσίων γονέων του Θεοδόρου και της Ευδοκίας. Φιλομαθής ο Δεομετιανός και πολύ προσεκτικός στο να διατηρεί καθαρή τη ζωή του από μικρή ηλικία, δεν παρασύρθηκε από τα πολλά υλικά πλούτη, αλλά επιδόθηκε στο να μάθει τα ελληνικά γράμματα και τις Άγιες Γραφές και πράγματι πρόοδευσε πολύ στις σπουδές του. Αργότερα παντρεύτηκε μία ευσεβέστατη σύζυγο, που γρήγορα όμως την έχασε, αλλά θέλησε να μείνει πιστός στη μνήμη της και γι' αυτό έγινε κληρικός και αφοσιώθηκε ολοσχερός στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Η δε μεγάλη προσωπική του αξία δεν άργησε να τον ανεβάσει στην Επισκοπή της Μελιτινής στη Μεσοποταμία. Ο Δεομετιανός, μαζί με τα εκκλησιαστικά πλεονεκτήματά του, κατήχε και μεγάλη πολιτική ικανότητα και επιδεξιότητα. Γι' αυτό και ο αυτοκράτορ Μουρίκιος του εμπιστεύτηκε σπουδαία πολιτική αποστολή στο βασιλιά των Περσών, Χοσρόη τον δεύτερο. Η επιτυχία με την οποία την εξετέλεσε έκανε τον αυτοκράτορα να παραχωρήσει κατά καιρούς στον επίσκοπο Μελιτινής μεγάλα χρηματικά ποσά που ο Δεομετιανός τα ξόδευε στις εκκλησιαστικές ανάγκες και την ίδρυση πτωχοκομείων. Πέθανε τον Ιανουάριο του 602 μετά Χριστόν σε μία από τις επισκέψεις του στην Κωνσταντινούπολη. Η κηδεία του έγινε με μεγάλη επισημότητα και ενταφιάστηκε με τιμές από τον Πατριάρχη Κυριάκο στον Ναό των Αγίων Αποστόλων. Λέγεται ότι λίγο μετά το ιερό λείψανο αυτού ανεκομίστη στη Μελιτινή και έκανε πολλά θαύματα. Δεομετιανός της φθοράς απειλάγει, υπερ φθοράν χρή των βίων τούτων λέγει. Σχετικά με τον Όσιο Αμμόνιο, τρεις ομώνυμοι ασκητές ερημίτες μνημονεύονται που διέπρεψαν στην αγιότητα του βίου τους. Ο ένας μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, ο άλλος μαθητής του Αβά Παμβό που έκοψε τα αυτή του για να μην γίνει αρχιερέας και ένας άλλος αμμόνιος που κατασκεύαζε κελιά για τους νέους προσερχόμενους μοναχούς. Όλοι έζησαν στην έρημο ουσιακά και ειρηνικά απεβίωσαν. Ποιος όμως από τους τρεις μνημονεύεται εδώ δεν γνωρίζουμε. Της αρετής ο θείος εσβέστη λίχνος, λίχνων μισάντων σαρκικών αμμονίου. Ο Όσιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Αντίπας ο Αθωνίτης κατά κόσμων Αλέξανδρος γεννήθηκε στην κόμη Καλαποδέτς της Μολδαβίας το έτος 1816 μετά Χριστόν από πτωχούς αλλά ευσεβείς γονείς, το διάκονο Κωνσταντίν Λουτσιάν και την Εκατερίνη Μανάσε, που αργότερα έγινε μοναχή με το όνομα Ελισάβετ. Έμαθε την τέχνη του βιβλιοδέτη και εποριζόταν από αυτήν τα αναγκαία προς το ζήν. Φλεγόμενος από θείο πόθο, εγκατέλειψε τον κόσμο και μετά σύντομη παραμονή στη μονή Νεάμτς, κατέφυγε στον αγιώνυμο Άθωνα, όπου θεοφιλώς ασκούνταν στις ερημιές. Στην μονή του εσφυγμένου,
Ασκήθηκε επί 4 έτη και μετά μετέβη στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, την επιλεγωμένη Ρουμανική. Εκεί σε κάποιο ντουλάπι στα ερείπια της καλύβης του βρήκε θαυματουργό εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ένα πολύτιμο θησαυρό τον οποίο φύλατε μέχρι του θανάτου του προς ίαση και αγιασμό των ανθρώπων που προσέτρεχαν σε αυτόν. Ελεγκτής των ανομούντων και τηρητής αυστηρός των πατρών παραδόσεων, διέπρεψε στην αρετή και σοφία και έγινε πρότυπο των μοναχών που ποθούσαν την πνευματική τελείωση. Κήρυξε και δίδαξε στη Ρωσία και κατέληξε στο νησί Λάντογκα, κοντά στη Φινλανδία, όπου μόνασε στη μονή Βάλαμο. Εκεί ο Όσιος Αντίπας μετέφερε το ησυχαστικό πνεύμα του Αγίου Όρους και αφού έζησε θεοφιλός, κοιμήθηκε με ειρήνη το 1882 μετά Χριστόν. Ως προορατικός και διορατικός ασκητής αξιώθηκε πολλών μεταθάνατων θαυμάτων και το τίμιο του Λείψανο στη μονή του Βάλαμο της Ρωσίας αναδείχθηκε πηγή ακένωτη των Ιάσεων. Λιμόνος άφωνος νεόφυτων κρινών, Αντίπα έπλησας ευωδίας κτίσιν. Ο Όσιος Μακάριος της Πίσμα έζησε κατά τον 14ο και 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Τα πρότυπά του ήταν ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ και ο Όσιος Παύλος της Ομπνόρα. Έτσι ακολούθησε την ερημική ζωή και διακρίθηκε για την αγιότητα και αυστηρότητα του βίου του. Ο Όσιος Μακάριος κοιμήθηκε με ειρήνη. Ο Όσιος Παύλος της Ομπνόρα γεννήθηκε στη Μόσχα περί το έτος 1317 μετά Χριστόν. Η αγάπη του προς το μοναχικό βίο οδήγησε τα βήματά του σε μονή της περιοχής Πριλούκη της Ρωσίας. Στους ασκητικούς του αγώνες μιμήθηκε τον Άγιο Σέργιο του Ραντονέζ και έγινε από τους πιο ονομαστούς και αγαπημένους στάρετς, γέροντες, της Ρωσίας. Ο Όσιος Παύλος κοιμήθηκε με ειρήνη το 1429 σε ηλικία 112 ετών. Oh.